Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ένα κενό αντίδρασης μετά το καλοκαίρι και μετά τις εξελίξεις που βλέπαμε. Ωστόσο, εμείς μαχόμαστε πολλά χρόνια για αυτό το θέμα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και δεν σταματάμε. Μαζευτήκαμε στην Τρίπολη πολλές συλλογικότητες από όλη την Πελοπόννησο. Και στην κουβέντα που κάναμε, είπαμε ότι τα πράγματα είναι σε χειρότερη κατάσταση. Σίγουρα είναι σε χειρότερη κατάσταση. Με κύρια ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται να προωθεί, αν όχι να προωθεί, τουλάχιστον να σιγοντάρει τη δημιουργία του ΣΔΙΤ στην Πελοπόννησο. Και γιατί δεν χρηματοδοτεί τους Δήμους και γιατί σιωπηλά τους λέει να μην κάνετε τίποτα. Με την ευθύνη βέβαια και των Δημάρχων και του Φώτισσα κυρίως, ο οποίος δείχνει σημάδια παρακμής και δείγματα τραγελαφικά με καταθέσεις σχεδίων περιβαλλοντικής μελέτης με τα οποία δεν συμφωνούν οι Δήμαρχοι, χωρίς να ξέρουν ποιανού ευθύνη είναι αυτό, χωρίς να αντιδρούν οι Δήμαρχοι που θίγονται. Γενικά τα δείγματα είναι άσχημα. Και γι' αυτό είπαμε να μην σταματήσουμε. Ξεκινάμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Ξεκινάμε ενημερώσεις σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου με πρώτη εκδήλωση στην Τρίπολη τον άλλο Σαββατοκύριακο στις 4 του Νοέμβρη. Την Κυριακή, μάλλον, συγγνώμη, 6 του Νοέμβρη. Θα συνεχίσουμε σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου. Θέλουμε τη συστράτευση πολιτών, συλλογικοτήτων, οι οποίες και οι οποίοι διαφωνούν με τη σύμπραξη που έχει υπογράψει ο Τατούλης με την Τέρνα. Θέλουμε αποκεντρωμένη διαχείριση, επιμένουμε ότι είναι καλύτερο για τον πολίτη, για το περιβάλλον, για τα οικονομικά του, για τα οικονομικά των Δήμων και κυρίως θέλουμε να βγουν μπροστά αυτοί που έχουν την ευθύνη, όπως είναι ο Δήμος, οι Δήμοι μας, όπως είναι ο Φώτισσα που είναι η Ένωση των Δήμων. Αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά και να δείξουν τον δρόμο. Οι λύσεις που προτείνονται από το Φώτισσα είναι μεσοβέζικες. Δεν γίνεται να έχεις και κεντρική διαχείριση και εναλλακτική διαχείριση. Εννοείται πως όλα θα πάνε στην κεντρική διαχείριση και τα καταλήξουν. Και έτσι φτιάχνονται κιόλας. Δεν είναι ότι κοροϊδευόμαστε. Βλέπουμε ότι ενώ κατεβάζουν το τάχα μου για καλύτερη συμφωνία, κατεβάζουν το όριο 100.000 τόνους, οι μονάδες θα φτιαχτούν με δυναμικότητες 200.000 τόνους ή ο Φώτισσα δίνει 260.000 τόνους το χρόνο παραγωγής σκουπιδιών στην Πελοπόννησο. Και δεν ξέρουμε κιόλας, επειδή πολλά ακούγονται, δεν ξέρουμε αν έφυγε και αυτό ότι μετά τις 150.000 τόνους ότι έπεφτε και η τιμή. Αν μειώσαμε στις 100.000 τόνους και ταυτόχρονα η τιμή γλιτώνει η εταιρεία, μετά είμαστε για ακόμα μια ακόμα χειρότερη συμφωνία. Γενικά, δεν ξέρουμε, μια μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε, αυτό που προσπαθούμε πολλά χρόνια εμείς εδώ πέρα στην Κορινθία, νομίζω ότι πρέπει να παλέψουμε κι άλλο, δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Είναι η ενημέρωση του πολίτη στο γεγονός ότι η λύση που προτείνεται δεν το συμφέρει σε κανέναν τομέα, δεν το συμφέρει περιβαλλοντικά και κυρίως δεν το συμφέρει οικονομικά ή τέλος πάντων αυτό που τον καίει περισσότερο είναι δεν το συμφέρει οικονομικά. Αυτή τη στιγμή, όσο και να κοστίσει μια ολοκληρωμένη διαχείριση υπό την ευθύνη του Δήμου, θα είναι σίγουρα οικονομικότερη και λόγω αποστάσεων και λόγω υποδομών και λόγω μονάδων από μια ολοκληρωμένη, συγκεντρωτική λύση σαν αυτή που προτείνεται στην περιφέρεια, η οποία θα διαχειριστεί όλα τα σκουπίδια της Πελοποννήσου, σύν το περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο είναι τεράστιο και το οποίο δυστυχώς θα φανεί στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Τώρα θα απευθυνθώ στην πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία, λοιπόν, γιατί έφυγε από την αρχική της θέση τους χωριστούς κάδους με την πραγματική ανακύκλωση, ούτε καν με την ΕΑ, αλλά με 4 κάδους, και δέχτηκε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής που μιλάει και για εγκαταστάσεις και για διαχωρισμό εκεί και όχι διαχωρισμό στην πηγή. Γιατί ρίξατε νερό στο κρασί σε μια περίοδο τέτοια? Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και ο ίδιος ο Δήμος, νομίζω ακόμα και η Δημοτική Αρχή, δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει ακριβώς με τις προτάσεις που έκανε εκείνη την περίοδο πριν το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν έχει καταλήξει το τι ήθελε. Το γεγονός ότι ήθελε διαχείριση σύμμικτων απορριμμάτων το παρουσίασε, αν θυμόσαστε, μετά την λήξη του διαγωνισμού. Το οποίο στη συζήτηση ή τέλος πάντων στις προτάσεις που υπήρχαν δεν καλυπτόταν. Τα μηχανήματα που είδαμε μέσα, και βέβαια είδαμε ότι ήταν και για διαχείριση συμμίκτων, και γι' αυτό στην δεύτερη ψηφοφορία, τέλος πάντων τη δεύτερη φορά που δεν υπήρχε απαρτία, και στις επόμενες συνεδριάσεις που και ο Δήμαρχος έκανε πίσω, νομίζω ότι έκανε πίσω γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε. Αν θέλετε, τη θέση μας εμείς
θεωρούμε ότι η βέλτιστη λύση είναι η διαχείριση με εναλλακτικό τρόπο, η διαχείριση με διαλογή στην πηγή. Το έχουμε ξαναπεί, σε αυτό δεν αναιρούμε τον εαυτό μας, ούτε και αλλάζουμε θέσεις. Δεν θα δεχτούμε δηλαδή πράσινους κάδους να γεμίσουν την πόλη χωρίς καφέ, χωρίς μπλε και ακόμα καλύτερα χωρίς ξεχωριστή διαλογή. Ωστόσο, στο κίνδυνο να πάμε σε περιφερειακό σύστημα και όχι σε δημοτικό, μπορεί εκεί πέρα να διαλέξαμε, μάλλον μπορεί εκεί πέρα να κάναμε το λάθος το να μην ελέγξουμε σωστά ό,τι μας προτεινόταν. Να, αλλά η Δημοτική Αρχή έδειξε από κάποιο σημείο και πέρα ότι σκέφτεται ένα νομαρχιακό σύστημα αντί για ένα περιφερειακό. Δηλαδή, όταν λέει ότι φτιάχνω μία μονάδα δυναμικής να μπορεί να δεχτεί και του Λουτρακίου και της Νεμαίας και του Ξυλοκάστρου και του Ισηγεώνας, εκεί μιλάμε πλέον για ένα μικρό ζητάκι. Γιατί να είναι λοιπόν καλύτερο το ΣΔΙ του Πνευματικού από το ΣΔΙ του Τατούλη? Ναι, να διευκρινίσουμε ότι η αντίθεση μας στο ΣΔΙ δεν είναι στο ότι προσπαθεί να κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση. Το ΣΔΙ είναι και η σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα. Από την άλλη μεριά, γιατί εάν ο Δήμος... Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή στην ανακύκλωση. Ναι, βέβαια έχουμε. Ναι, δεν υπερασπίζομαι το Δήμο, απλά λέω ότι η αντίθεση μας στο ΣΔΙΤ είναι και γιατί είναι μια σύμπραξη η οποία βάζει μπροστά τον ιδιώτη, βάζει τον ιδιώτη να έχει κέρδος, εντάξει, να έχει κέρδος και μάλιστα χωρίς ρίσκο. Έτσι, τα ξέρετε πολύ καλά ότι οι συμφωνίες είναι με την Τέρνα, είναι συμφωνίες οι οποίες ποσότητες εξασφαλίζουν το κέρδος στην εταιρεία και όχι σε κανέναν άλλον, υποχρεώνουν το Δημότη να πληρώσει κτλ. Να σας απαντήσω στην ερώτησή σας. Εάν ο Δήμος θέλει να κάνει, έχει σκοπό να κάνει σωστό σύστημα διαλογής, σωστό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και σε αυτό το σύστημα πιστεύει ότι χωράει και χωράνε και τα απορρίμματα του Λουτρακίου και της Νεμαίας, εμείς δεν έχουμε διαφωνία. Αυτή είναι η θέση μας. Το να αναλάβουμε όλη τη Πελοποννήσου, μάλλον δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ μιλάω για το νομό. Εγώ νομίζω ότι έχει διαχωριστεί σε δυτική και ανατολική Πελοπόννησο, τέλος πάντων σε τρεις δήμους. Ναι, αλλά ο μόνος δήμος που έφερε πρόταση για μονάδα επεξεργασίας ήταν ο Δήμος Κορυδίων. Ναι. Υποθέτω πως ο σχεδιασμός ο οποίος έχει συζητηθεί είναι με την Νεμαία και με τον Λουτράκη. Αν είναι και άλλοι δήμοι, δεν το γνωρίζω εγώ και δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Απ' την άλλη, σας ξαναλέω ότι αν οι μονάδες είναι σε σωστή βάση, δηλαδή οι μονάδες της σκοποστοποίησης, ανακύκλωση, τα πράσινα σημεία κτλ., αν αντί για τους 20.000 τόνους, 30.000 τόνους που παράγει η Κόρινθος, θέλει να διαχειριστεί και άλλους 10.000 τόνους που παράγουν οι άλλοι δύο δήμοι, εμείς δεν έχουμε καμία διαφωνία. Να είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν είναι ειδικά κιόλας να είναι και θέμα, αν είναι θέμα και να βγάλουν τα έξοδά τους από αυτό το πράγμα, δηλαδή να υπάρχει οικονομική συναλλαγή με τους άλλους δύο δήμους, δεν μας πειράζει καθόλου, δεν έχουμε κάποια διαφωνία. Mm-hmm. Αρκεί βέβαια να γίνει σωστή βάση. Εμείς δεν κάνουμε έκπτωση σε αυτό το πράγμα, δεν επιτρέπουμε να πάμε στην πρόταση της Τέρνα που λέει 75% σύμμυτα θα θάβονται, θα καίγονται κτλ. Δεν είναι αυτή η θέση μας. Δεν αλλάζουμε θέσεις ως προς τις αρχές μας. Αλλάζουμε μόνο, μπορούμε μόνο να είμαστε πιο διαλεκτικοί στις ποσότητες, οι οποίες όμως και πάλι θα γίνουν με τη σωστή διαλογή. Δηλαδή, ο κ. Πουλιαγανόπουλος έχει πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η συνεργασία με τον Λουτράκη και με την ΕΜΕΑ μπορεί να γίνει μόνο στη βάση όπου οι Δήμοι αυτοί θα έχουν κάνει πρώτα την προδιαλογή. Και όχι στην παραγωγή του Σιμίκτου από τον Λουτράκη, η οποία θα έρχεται στην Κόρινθο και θα προδιαλέγεται εδώ πέρα μηχανικά. Εγώ θα επιμείνω μεταφέροντας αυτά που ρωτάει ο κ. Στατούλης. Γιατί το ΣΔΙΤ με την εταιρεία ανακύκλωσης για τον μπλε κάδο είναι καλό και δεν είναι καλό το ΣΔΙΤ με την Τέρνα? Δεν είναι καλό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Βεβαίως. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό. Όμως το δέχεστε με το μπλε κάδο. Δεχόμαστε την ανακύκλωση όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Κανείς δεν κάνει ανακύκλωση από μόνος του. Κανείς δήμος δεν καταλαβαίνει ότι η ανακύκλωση, αν την κάνει μόνος του, θα είναι το κερδοφόρο κομμάτι. Συν της άλλης, είναι και το κομμάτι το οποίο επιθυμεί να πάρει η Τέρνα. Δεν επιθυμεί να πάρει μόνο το σύμμικτο σκουπίδι, τι να το κάνει. Είναι για θάψιμο και για κάψιμο, δεν έχει κάποια αξία. Η ανακύκλωση λοιπόν, η οποία είναι ένα σημαντικό κομμάτι και ένα μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δήμο, και βέβαια πρέπει να διαχειριστεί στον Δήμο. Και γι' αυτό τα πράσινα σημεία και τα σημεία διαλογής πρέπει να περιλαμβάνουν στο σχεδιασμό και τον υπονομαζόμενο μπλε κάδο, τέλος πάντων τα υλικά ανακύκλωση. Εμείς έχουμε προτείνει και στο σχέδιο, προσπαθήσαμε να το βάλουμε σε εκείνο το τοπικό σχέδιο τέλος πάντων που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βάλαμε μέσα και την εναλλακτική των 4 κάδων συλλογής ξεχωριστών. Να διαχειρίζεται κάθε Δήμος τα δικά του απορρίμματα. Βέβαια, μετά και να έχεις ξεχωριστά, να έχεις την ευθύνη βέβαια ως πολίτης να διαχωρίζεις το γυαλί, το πλαστικό κτλ. Αλλά και ο Δήμος να μπορεί να εκμεταλλευτεί ανάλογα. Βάλαμε το χαρτί, βάλαμε όλα αυτά τα πράγματα, τα βάλαμε μέσα, προσπαθήσαμε να τα βάλουμε μέσα στο σχέδιο. Δηλαδή, τα κάναμε παρατηρήσεις τέλος πάντων στην διαβούλευση και στη συζήτηση.
Εννοείται πως η συγκεκριμένη δημοτικαρχή δεν επιθυμεί να κάνει σωστή ανακύκλωση, δεν έχει στο μυαλό της κάτι τέτοιο. Υποθέτω πως επιθυμεί να κάνει αυτή τη διαχείριση για άλλους λόγους. Εμείς ακόμα και σε αυτό θα ήμασταν σύμφωνοι, δηλαδή το γεγονός ότι επιμένει στο να κάνει, ή τέλος πάντων δείχνει να επιμένει, δεν νομίζω ότι στην ουσία κάνει κάτι. Θα μπορούσαμε και σε αυτό ακόμα να υπερασπιστούμε ενάντια σε αυτό που μας συμφέρει, ίσως που μας συνέφερε να λέμε όχι στα πάντα. Εντάξει, αλλά θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ακόμα και σε πράγματα τα οποία δεν είναι τέλεια. Αρκεί να είχαν τις σωστές βάσεις όμως. Εκτός στο πώς θα γίνει η διαχείριση, δεν θέλουμε να κάνουμε.